Η σημερινή εκδήλωση είναι χωρισμένη σε δύο στέγη. Στην πραγματοποίηση της Επισκοπής Πίτας Ένωσης μας και προηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση, μόλις πριν λίγο ολοκληρώσαμε, όπου τα μέλη μας ενημερώθηκαν για τα τεκτενόμενα στον εργασιακό μας χώρο και στην συνεργεία αποτυπώθηκαν προβληματισμοί των συναδέλφων μας, εκφράζοντας την αγωνία τους για τον οργανισμό που υπηρετούμε, αλλά και για το που οδηγούμαστε μετά τη συνεχιζόμενη υπονόμευση των θεσμών. Οι αδυναμίες στην διακυβέρνηση του τόπου και στην ικανοποίηση των δίκαιων ζητημάτων μας δεν μπορούν να μετατραπούν σε αδυναμίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Δηλώνουμε ισχυροί και κανείς δεν μπορεί να μας απροσανατολίσει από το αγώνα μας. Ο αγώνας αυτός, να ξέρετε, δεν είναι συντεχνιακός. Ο αστυνομικός είναι άνθρωπος και η ζωή του δεν αποτιμάται σε κρίμα με λογιστικές αλχημίες χάρη στις ικανοποίησεις των συμφερόντων των ξένων δανειστών. Από το βήμα αυτό, όπως κάνουν όλες οι ενώσεις της χώρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας, τους επίσημους τοπικούς φορείς και τις συνδικαλιστικές τοπικές ενώσεις, τους βουλευτές της περιφερειακής μας ενότητας για την επικείμενη προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νέων χρησιμενών πλαισιοστόρων διατάξεων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Ενώ οι κυβερνώντες γνωρίζουν ότι το εργασιακό μας στάτους έχει πληγωθεί βάναυσα από τις πολιτικές των μνημονίων που υπαγορεύτηκαν εκβιαστικά από τους δανειστές εταίρων μας τα 7 τελευταία χρόνια, συνεχίζουν την ίδια πολιτική των περικοπών, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές τους επιπτώσεις. Σε αυτή την ιστορική στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων για όλους, δηλώνουμε ότι η υπομονή μας εξαντλείται. Μετά από 2 χρόνια υπομονής και προσμονής ότι η κυβέρνηση να συμμορφωνόταν πλήρως με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, για την αποκατάσταση των ιστορικών μας αδικιών, αλλά και ένα πλέον χρόνο πλήρως αβεβαιότητας και κοροϊδίας εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών όσον αφορά την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και την αναγνώριση της επικοινωνότητας της εργασίας μας, το συνδικαλιστικό μας κίνημα αναγκάζεται να σηκώσει ψηλά τη σημαία του αγώνα, προκειμένου να αποτρέψει σαν νέα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα και συνάμα να θωρακίσει την ελληνική αστυνομία. Γνωρίζοντας ότι με τις περικοπές δαπανών υπονομεύεται το αγαθό της ασφάλειας και βάλετε το αξιώμα της ελληνικής αστυνομίας, καλούμε την κυβέρνηση να προβεί στην άμεση ικανοποίηση των δίκαιων ζητημάτων μας, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί και στο τελευταίο συνέδριό μας. Αυτά είναι. Απαιτούμε την άμεση και πλήρη συμμόρφωση στις αμετάκλητες διοικητικές αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοκρατίας, τις οποίες κρίθηκαν συνταγματικές, τόσο οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον νόμο 4093 του 12, όσο και την ενημέρεια αποκατάσταση του μισθολογίου μας κατά 50% με τον νόμο 4307 του 2014. Εμείς οραματιζόμαστε ένα νέο μισθολόγιο δίκαιο με βάση τις δικαστικές αποφάσεις χωρίς ανισότητες που θα οδηγεί στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών και ειδικότερα των νέων αμυλόβαθμων συναδέλφων μας για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αναγνώριση της εργασίας μας ως επικίνδυνη, θεωρώντας ότι η αστυνόμευση και η ασφάλεια δεν είναι έννοιες αντικειμένες. Είναι εργασία επικίνδυνη που η πολιτεία πρέπει επιτέλους να θεσμοθετήσει. Ένα άλλο βασικό θέμα ζητάμε την επανασύσταση των 6.700 οργανικών θέσεων που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάργησε, δυστυχώς με ένα νόμο, και η προκήρυξη νέων θέσεων, γιατί όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην αστυνομία, αρκετοί συνάδελφοι έφευγαν, το προσωπικό αρχίζει να γερνάει, και οι προσλήψεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγες. Και σίγουρα οι προσλήψεις όλες αυτές να γίνονται μέσω του αδιάρρητου συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικούς τριών και τεσσάρων ταχυτήτων. Πρώην αστυνομιακούς, πρώην δημοτικούς, πρώην ήδη τώρα και χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στη Βουλή έθεσε το θέμα γιατί υπάρχει ένταξη τώρα κάποιων δημοτικών υπαλλήλων ως αστυνομικούς. Εμείς οι άνθρωποι δεν λέμε να μην μπουν και όπως δικαιούνται, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αστυνομία πολλών ταχυτήτων. Η αστυνομία πλέον δεν είναι μόνο ένα έστω σώμα, είναι και ένα ένοχο σώμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η εκπαίδευση που πρέπει να έχει πρέπει να είναι μακροχρόνια, όπως είναι τώρα στις σχολές, τριετούς και τετραετούς κτίσεως. Και ένα άλλο βασικό, το προεδρικό διάταγμα 45 του 2008 περί υγιεινής και ασφάλειας. Ήδη θα υπάρχει τοπικός αστυνόμος. Αυτό που ζητήσαμε προημείο από την πολιτική και τη
φυσική ηγεσία, γιατί στην αρχή είχαμε τις αντιρρήσεις μας πάνω σε αυτό. Εμείς θέλαμε τα τμήματα να παραμείνουν, προσέχουν, αλλά στελεχωμένα. Όχι υποστελεχωμένα όπως λειτουργούσαν. Κάθηκαν οι αντιρρήσεις μας αυτές με τη διαβεβαίωση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας ότι η νέα δομή που θα λειτουργήσει θα είναι προς όφελος των πολιτών. Και αυτό το αναφέρω και εδώ πιστεύω και η νέα μας ηγεσία που έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον κύριο Γενικό και στον κύριο Διευθυντή και με τις κατευθύνσεις που έχουν πάρει, ότι θα υπάρχει αστυνόμευση στην περιοχή. Ήδη πλέον δηλαδή σε αυτές τις περιοχές και στις απομακρυσμένες και στα χωριά πλέον θα υπάρχει αστυνομικό περιβαλλοντικό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε αστυνομικούς, οι οποίοι επιτελούν λειτουργήμα, συγχρόνως όμως ως εργαζόμενοι παρέχουν εργασία και συνεπώς πρέπει να την παρέχουν αυτή την εργασία υπό συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο αυτή η κυβέρνηση είναι στα πράγματα, καταβάλλεται μία εγώδης προσπάθεια, ούτως ώστε αφενός με να εξασφαλιστεί η προστασία των Ελλήνων πολιτών και αφετέρου να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα όπου αυτές ενυπάρχουν. Και αυτό νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται χάρη στον επαγγελματισμό, την αυτοθυσία και τις ικανότητες των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Γι' αυτό η κοινωνία τους οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και αυτό γίνεται με τρόπο συμβατό προς το δημοκρατικό πολίτευμα, τα δικαιώματα των πολιτών και φυσικά την αξιοπρέπειά τους. Είπα και προηγουμένως ότι χωρίς αμφιβολία ως ένστολοι, ως αστυνομικοί είστε και πολίτες που έχετε δικαιώματα τα οποία δικαιώματα διεκδικείτε. Ο Πρόεδρος ανέφερε μία σειρά από αιτήματα. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό είναι δίκαια. Φυσικά και δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις επιμέρους. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μία φάση επιστροφής στην κανονικότητα. Ξέρετε όλοι, το βιώνετε εξάλλου, όπως το βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι εδώ και πολλά χρόνια η πατρίδα μας βρίσκεται σε μία συστημική, θα έλεγα, οικονομική, κοινωνική, αλλά και κρίση αξιών. Αυτήν οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι και η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι η επιστροφή αυτή στην κανονικότητα να συνοδεύεται και από μέτρα ελάφρυνσης ή δυνατών αυτών των εχμών που, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, είναι και αντικοινωνικές αυτές οι αιχμές. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ στον Περιφερειακό Διευθυντή και στον νέο Διευθυντή της Αρκαδίας καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο. Ο Πρόεδρος που μίλησε, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό έβαλε τα γεγονότα σε μεγάλο βαθμό με δικαιοσύνη τα πέντε. Το πώς έγιναν τα πράγματα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα μου επιτρέψετε και ως συνδικαλιστές αλλά και ως πολίτες να αξιολογήσετε, τώρα πια μπορείτε να αξιολογείτε για να μην πω στην πολιτική συζήτηση, τι συνέβη, τι δεσμεύσεις υπήρξαν, ποιες υλοποιήθηκαν και ποιες όχι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να το αξιολογήσετε ως αστυνομικοί και ως πολίτες. Το δεύτερο είναι το παράδειγμα της πολιτικής σε σχέση με την αστυνομία. Εύχομαι και ελπίζω ότι δεν σας βλέπω να έχεις αυτά όλα στα μάτια. Και εγώ με το δικό μου παράδειγμα, αλλά ως παράταξη μου, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος,
να έχουμε και να δίνουμε την αξία και το ρόλο που υπάρχει στην αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας πέρα από την πολιτική. Για μένα αυτό είναι ουσιαστικό για να μην είμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Το τρίτο είναι ότι έχουμε μιλήσει, κύριε Πρόεδρε, αρκετές φορές και νομίζω ότι και εσείς αλλά και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες. Κυρίως όμως αυτό που αναμένουμε είναι να μην υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο. Να μπορείς να μιλάς και να μου κοιτάς το επόμενο χρονικό διάστημα, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, για αυτά που μπορείς να υλοποιήσεις. Και τελειώνοντας, εγώ θέλω να κάνω μια ευχή όχι για εσάς, μόνο για εσάς, αλλά για τις οικογένειές σας. Για αυτούς που σας περιμένουν κάθε φορά μετά τη βάρδια, να γυρίσετε γεροί και δυνατοί. Ενδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό σήμερα που βρισκόμαστε εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, προκειμένου ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταλλάξουν ευχές και να πούμε τα χρόνια πολλά. Το χρειάζονται, πιστέψτε με, το χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς λιτότητας και κρίσης, οι ανθρώπινοι πόροι αλλά και οι ηλικοί πόροι έχουν μειωθεί. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Πρόεδρος, ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με τους εξοπλισμούς ή το τι κάνει με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, σας λέω ότι έχει μπει σε δρόμο. Η διαχειριστική αυτή της περιφέρειας έχει εκπονήσει τις μελέτες, γιατί είναι διεθνή συνεργασία για την προμήθεια του εξοπλισμού και τα τροφοφόρα αλλά και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που έχετε ανάγκη. Το επόμενο χρονικό διάστημα αυτοί οι διεθνείς διαγωνισμοί θα βγουν στον αέρα. Οπότε η προμήθεια θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι αντίστοιχο έγινε πριν από μερικές μέρες και στο ΕΚΑΠ, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, όπου 10 νέα συνοφόρα παραδόθηκαν και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Όσον αφορά την ενότητα τη δική μας, με τα τελευταία ΦΕΚ καταργήθηκαν 3 αστυνομικά τμήματα. 3 αστυνομικά τμήματα τα οποία ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες κατοικούνται συνήθως από υπερήλικες, άτομα τα οποία δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους, εκεί όπου η παρουσία του αστυνομικού ήταν απαραίτητη. Αυτό που θέλω να ζητήσω από την τοπική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας είναι να έχουμε στις περιοχές αυτές συνεχή αστυνόμευση. Συνεχή αστυνόμευση επί 24 ώρου βάσεως. Χθες άκουσα τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας ότι ο θεσμός του τοπικού αστυνομικού εφαρμόζεται στη Δημοτική Ενότητα Λεβηδή. Κάτι τέτοιο να μπορέσουμε να το κάνουμε τουλάχιστον και για τη Δημοτική Ενότητα Τεγέας, αλλά και για το αστυνομικό τμήμα στα Λαγκάδια. Έτσι ώστε να μην μειωθεί το αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται μέχρι σήμερα οι Έλληνες πολίτες και οι Αρκάδες. Μην σας κουράσω άλλο, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κ. Βαγγέλη Γιανακούρα, όσο και του Περιφερειάρχη, κ. Πέτρου Τατούλη, για υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Αγαπητέ εκπρόσωπε της Εκκλησίας, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί εορτάζοντες, είναι γεγονός ότι εσείς σήμερα κάνετε μία γιορτή. Ο αγαπητός Πρόεδρος του Σωματείου σας, δυστυχώς σήμερα, μας ψυχοπλάκωσε αρκετά και σαν πολίτες αυτής της πόλης, αλλά και γενικότερα σαν Έλληνες. Εγώ και ο κ. Παπαδημητρίου εκπροσωπούμε το Δήμα της Τρίπολης και το Δημοτικό Συμβούλιο. Λογικό θα ήταν να περιοριστούμε σε κάποιες ευχές. Δράτωμε της ευκαιρίας όμως να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι όλοι εσείς είστε το αναγκαίο καλό. Είστε οι άνθρωποι που δίνετε τη δυνατότητα στους νόμιμους πολίτες να κυκλοφορούν, να κοιμούνται ήσυχοι όταν εσάς σας τρώει το ξενύχτη, όταν εσείς αγωνίζεστε για να περνάμε εμείς καλά. Βέβαια είναι γεγονός ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Και δεν το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές συνήθειες.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον, γραπτέ φίλε Γιώργο, εκπροσωπώντας και την κυβέρνηση στην προηγούμενη περίπτωση, να γίνει αντιληπτό ότι εάν δεν σπάσουμε αυγά, δεν φτιάχνουμε ομελέτα, όπως λέει και ο λαός μας. Εάν πράγματι δεν δοθεί η δυνατότητα και η βοήθεια από την πολιτεία, δεν θα επαρκέσει ούτε η βοήθεια της περιφέρειας, ούτε η βοήθεια στο μέτρο του δυνατού του Δήμου της Τρίπολης για την περιφερειακή μας ενότητα, αλλά ούτε και η βοήθεια όλων αυτών των φορέων και συμπολιτών που σωστά γιορτάσατε κάποια στιγμή στο πνευματικό κέντρο για να τους ευχαριστήσετε. Άρα λοιπόν χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, από όποιες παρατάξεις κι αν υπάρχουν, είτε τις σημερινές, είτε τις αυριανές, είτε τις οποιασδήποτε, για να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε ότι ναι, η αστυνομία μας είναι το αναγκαίο καλό. Με αυτά τα λίγα και μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, σας ευχόμεθα χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειες. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας. Πάνω απ' όλα υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Δεν έχουμε τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, με το οποίο συνεργάστηκα επί 2,5 στην Αρκαδία και με το οποίο βέβαια θα συνεχίσω να συνεργάζομαι κάτω από τους νέους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς όπως γνωρίζετε η πολιτεία με τίμησε και με πιστεύτηκε τη διεύθυνση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να προτρέψω το προσωπικό, το αστυνομικό προσωπικό του νομού Αρκαδίας, να συνεχίσει να εργάζεται όπως το έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συνεπηρετήσαμε, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια εργατικότητα, στηρίζοντας τον νέο αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Καμπύλη, και υποφελία της τοπικής κοινωνίας πάνω απ' όλα. Στον πρόεδρο του Σωματείου της Ένωσης Αστυνομικών Αρκαδίας να ευχηθώ καλούς συνδικαλιστικούς αγώνες. Και στους τοπικούς φορείς και αρχές να δώσω τη διαβεβαίωση ότι ο αστυνομικός θα είναι δίπλα στον πολίτη. Σε ένα νομοθετημένο εγχείρημα εκπροσώπησης των μελών μας,
με σκοπό την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων που αφορούν τα μέλη μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ για ένα υγιές έτος. Ευχή όλων μας είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας σας και οι επιχειρήσεις που θα διεξάγεται αυτό το έτος να διεξαχθούν ομαλά, ούτως ώστε τόσο η οικογένειά σας, όσο οι συνάδελφοί σας και το σύνολο των συμπολιτών μας, να μπορούμε να σας χαιρόμαστε υγιείς. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, θέλω να μεταφέρω από όλους τους πυροσβέστες της περιφέρειας Πελοποννήσου τις θερμότερες ευχές μας για υγεία, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλό κουράγιο στο δύσκολο και επίπονο έργο που έχετε και θέλω να σας πω ότι στους δίκαιους αγώνες θα τους δώσουμε μαζί με δύναμη και αποφασιστικότητα. Χρησιμότατε, κύριε Γενικέ, κύριε Διευθυντά, κύριε Βουλευτές, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αφού σας μεταφέρω και εγώ τις θερμές ευχές του Προέδρου μας, ο οποίος σήμερα λόγω ενημέρωσης Κογκρέσεων απουσιάζει, αλλά σας μεταφέρει την αγάπη του, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία. Απευθυνόμενος στους κυρίους βουλευτές, δυστυχώς απουσιάζει ο τρίτος της Νέας Δημοκρατίας, θα επικαλεστώ μια διαφήμιση που βλέπω τώρα τελευταία στην τηλεόραση. Τη διαφήμιση για τον Τζόκερ. Μην τάζεις, γιατί θα κερδίσεις. Γιατί μπορεί να κερδίσεις. Τάξατε, κερδίσατε, απευθύνομαι και στον κύριο Κωνσταντινόπουλο, διότι υπήρξε στα πολίτες, στα πολίτες και υπήρξε κυβέρνηση και σε εσάς και στον Απόντα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, αφού κερδίσατε, να μας τα υποσχεθέτε. Δυστυχώς, πολλά χρόνια ακούμε τα ίδια πράγματα και επανερχόμαστε στα ίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγχαίρω τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Αρκαδίας, διότι είναι διάδρομος κατάσταση και οφείλω εδώ να σας πληροφορήσω ότι είμαι ο πρώτος που έβαλε την υπογραφή του για να ιδρυθεί αυτό το υπέροχο σωματείο στην Αρκαδία, ανιδιοτελές πάντα σωματείο, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, και ευτυχώς συνεχίζεται και μέχρι σήμερα μαχητικότατα. Κύριοι βουλευτές, κύριοι Γενικέ, εκπρόσωποι της πολιτείας γενικότερα, κάποια στιγμή θα πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Όχι να ξεχνάμε. Δυστυχώς. Είδα πολλά αιτήματα του Προέδρου και της Ομοσπονδίας γενικότερα, τα οποία είναι από τότε που ιδρύθηκε το σωματείο. Επικίνδυνα, νυχτερινά, ιστορίες, μεταθέσεις, θεσμός, λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχει μελετηθεί σωστά. Εύχομαι, ολόψυχα, από τα βάθη της καρδιάς, να μην συμβεί το παραμικρό. Αλλά ένας άνθρωπος, το Λεβίδι, με τη σημερινή εγκληματικότητα που παρουσιάζει η χώρα, με το σύνολο των ανθρώπων που περιφέρονται, Έλληνες και ξένοι, θα μπορέσει να τα ξέρει. Θα προλάβει το προπολικό να πάει στο Λεβίδι. Προς τους συναδέλφους και συναδέλφες, κοντά στο σωματείο, ακούω πολλά πράγματα. Το σωματείο δεν ενεργεί για τον κύριο Κακαράκη ή για τον επόμενο κύριο Κακαράκη. Για εσάς. Άκουσα παράπονα, λέει, διεγράφουν από το σωματείο, διότι αυτό προσωπικό συμφέρον. Σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα, να σας κουράσω όλοι και λίγο. Δικαζόντουσαν προχτές συνάδελφοι στην Ευελπίδο για επεισόδια στην πλατεία Συνταγματος το 11. Συνάδελφοι της ΑΔΔΗ, οι οποίοι έρχονται στις συγκεντρώσεις και λένε μεγάλα λόγια. Πήρανε συναδέλφους και πήγαν έξω από τα δικαστήρια και ζητούσαν να δικαστούν οι συνάδελφοι μας, γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Σας αγαπάμε, είμαστε δίπλα σας. Γιατί πήγατε, κύριε, έξω από τα δικαστήρια. Δεν είμαστε νομούμενο κράτος στην Ελλάδα, δεν έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κανένας δεν σας αγαπάει. Μόνο ο συνάδελφός σας,
η οικογένειά σας και η υπηρεσία και εκείνη πολλές φορές μας αγνοεί. Εύχομαι υγεία, να είναι ανέμακτα τα πάντα και να γυρίζετε στα σπίτια σας υγιείς και στα παιδιά σας, να μην ταλαιπωρήσετε. Συγχωρέστε μου την ένταση, αλλά επειδή συστάνομαι μέλος σας και θα παραμείνω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, διότι είσαι 35 χρόνια μάχημος και πέρασα πολλά, όπως και άλλοι συνάδελφοι, κοντά στην ενωσή σας, κοντά στην υπηρεσία σας, το οποίο εκτελείται με αγάπη, και πιστεύω ακράδοντα, ότι κάποια πράγματα τα οποία τα χάσαμε, μετά από πολλούς αγώνες, θα τα ξανακερδίσουμε. Εμείς σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε μέλος δικός σας, είμαστε συνάδελφοι και θέλω να σας πω ένα πράγμα μόνο. Μας έχουν πάρει πάρα πολλά, όντως πάρα πολλά μας πήρατε. Εκείνο που δεν μπορείτε να μας πάρετε είναι η αισιοδοξία μας. Σας εύχομαι λοιπόν να είστε καλά, να είστε δυνατοί, να είστε πάντοτε τυχεροί, γιατί χρειάζεται και πολύ τύχη στη δουλειά σας. Σας εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά. Κύριε Βουλευτέ, συνάδελφοι, συναδέλφες, κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, γιατί πέραν των προσωπικών σχέσεων που έχουμε, στην καθημερινότητα αλλά και στην εκτέλεση της υπηρεσίας μας, τα σωματεία μας χαρακτηρίζονται αδερφά σωματεία, καθώς εμείς καλεστήκαμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε στην φρούρηση των καταστημάτων κράτησης με την αποχώρηση της αστυνομίας, όπου έδιωξε τη δύναμη της δυνάμεις από εκεί, ώστε να τις διαθέσει στην πρώτη γραμμή της μάχης για την καταπολέμηση της ολοένα και εξελισσόμενης εγκληματικότητας, ώστε παράλληλα να μπορεί να διαμορφώσει το αίσθημα της ασφάλειας στον πολίτη. Θέλω να πω στον Πρόεδρο ότι στον αγώνα αυτό που καλούνται να δώσουν, τον οποίο εμείς, αν και ένστολοι, εντασσόμενοι όμως στο γενικότερο, στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να μην λειτουργήσουμε με βάση το κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά όλοι μαζί να στραφούμε στον αγώνα αυτό, να είμαστε ενωμένοι, γιατί τελικά έχει αποδειχθεί ότι αυτό το διέρη και βασίλειο, γενικότερα τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά εμάς, είχε επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν και δεσμευόμαστε, όπως και σε επίπεδο πέρα από συνεργασίες που έχουν συνολικά σωματεία, αλλά και ομοσπονδίες, οι δυο μας ομοσπονδίες έχουν από κοινού δράση. Μεταφέρω και εγώ τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και δεν είναι δυνατόν να είναι μαζί μας, και τη διαβεβαίωση ότι η θυσία μας είναι πάντοτε κοντά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο επιτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο κοινωνικό έργο, και όσο οι εποχές μας εξελίσσονται και δυσκολεύουν, τόσο το έργο αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο δύσκολο, και τόσο η βοήθεια και η παρουσία του Θεού στη ζωή και σε ολόκληρο το σώμα της ελληνικής αστυνομίας είναι περισσότερο αναγκαία και απαραίτητη. Ένας ψαλμός της Εκκλησίας μας λέει ότι «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες, και αν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν υγρύπτυσε οφυλάσσον». Δηλαδή,
πιο απλά ότι όλοι έχουμε την ανάγκη της παρουσίας και της συμβουλής του Θεού στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα περισσότερο από τον καθένα, εκείνοι οι οποίοι ευλέγονται με δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως το σώμα της ελληνικής αστυνομίας.